Έλεγα πριν ότι καθώς έβλεπε τις εικόνες, είδε και τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο φίλος μας Αχιλλέας Λιγκέρας, ο οποίος δεν ξέρω πώς νιώθει Έλληνας και Αμερικανός, Αμερικανός και Έλληνας, διότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας, κακά τα ψέματα, το έχετε περάσει στην Αμερική. Γεια σας κύριε Λιγκέρα. Γεια σας κύριε Πουλίζο, και πάλι στιλιστικά δεν μπορώ να σας ανταγωνιστώ. Είμαι τουλάχιστον 10 κλικ παρακάτω. Καλά, καλά, εντάξει. Συνεχίζουμε. Εντάξει, μα ανταγωνίζεστε σε πολλά άλλα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι εσείς με αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι συμβαίνει σε διμερές επίπεδο, για το πώς δηλαδή είναι η σχέση μεταξύ των δύο χωρών, θα είστε τώρα ευχαριστημένος. Δεν ξέρω αν ποτέ ήταν καλύτερες ή χειρότερες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σταθερά είχαμε μια καλή σχέση. Άλλο το ερχόμαστε πιο κοντά, άλλο το απομακρυνόμαστε. Αλλά είναι μια καλή περίοδος με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Γεγονός, όπως τα είπες. Το χαίρεστε εσείς. Γιατί φαντάζομαι ότι κάποιες στιγμές έρχεται ομογενής το καλοκαίρι να δει φίλους και συγγενείς ή για μια δουλειά. Και αν κάτι έχει στραβώσει στις σχέσεις, πρέπει να απολογείται, γιατί η άλλη πλευρά, ας πούμε, μπορεί να υποστήριξε την Τουρκία ή μπορεί να μην έκανε ένα χατήρι της Ελλάδος. Το έχετε βιώσει και αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως, και πάνω σε αυτό θέλω να σας πω το εξής. Αν μου επιτρέπετε, εκεί στην Αμερική όντως φυλάμε θερμοπύλες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι προσπαθούμε με όσα μέσα έχουμε για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος να τα προσέχουμε σε τέτοιο βαθμό που μας ενοχλεί, δηλαδή να βλέπουμε ότι η κυριαρχία της Ελλάδος μας γίνεται λιγότερη κάθε φορά από τις υπερπτήσεις των UAVs και των αεροπλάνων της Τουρκίας. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Φτάσαμε σε ένα σημείο που οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν και αυτό μας ανησυχεί. Δεν πρέπει να φοβάμαστε την Τουρκία. Δεν υπάρχει λόγος να τη φοβάμαστε. Αυτό προσπαθώ να επεδώσω και στα φιλαράκια μου εδώ πέρα που μιλάω. Δεν χρειάζεται να τους φοβόμαστε. Είμαστε μια χώρα η οποία είμαστε πολύ δυνατή χώρα. Έχουμε δυνατές διασυνδέσεις σε όλο τον κόσμο με τις κυβερνήσεις πολλών κρατών. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να φοβάμαστε τίποτα. Καλά, πάντως είναι γεγονός ότι, να ξεκινήσουμε από μια πολύ συγκεκριμένη αφετηρία που φαντάζομαι διατρέχει ως επιθυμία και τους δύο λαούς, ότι δεν θέλουμε πόλεμο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο τουρκικός λαός θέλει πόλεμο με την Ελλάδα και εμείς με τον τουρκικό λαό. Όχι, κάθε άλλο. Έτσι. Αλλά εσείς λέτε, αν ομιγέννητο κάτι συμβεί, δεν έχουμε λόγο να κρυφτούμε στα λαγούμια. Αυτό λέτε? Ναι, αυτό λέω. Δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε με το λαό της Τουρκίας. Εννοείται αυτό. Ούτε οι Τούρκοι έχουν να κάνουν κάτι με εμάς. Εντάξει. Είμαστε λαοί οι οποίοι είμαστε δίπλα ένα στον άλλον. Πρέπει να ζήσουμε αρμονικά, ειρηνικά και να έχουμε πολύ καλές σχέσεις ο ένας λαός με τον άλλον. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα ο κύριος Ερντογάν μας δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα με τη στρατηγική που έχει για να μας φοβίζει. Δεν πρέπει να τσιμπάμε πάνω σε αυτό. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε μια ασφαλή χώρα. Η Ελλάδα μας, δόξα τω Θεώ, είναι καλά εξοπλισμένη και εξοπλίζεται ακόμα καλύτερα και αποτρεπτικά βρίσκεται δηλαδή σε υψηλό σημείο. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Διάβαζα ότι η Αμερική πια έχει ένα από τα μεγαλύτερα χρέη της στη διάρκεια της ζωής του έθνους. Αυτό επειδή καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι κάτι άειλο. Δηλαδή λέμε τόσα τρεις, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν θα έρθει να τα ζητήσει, ούτε θα πάει να τα δώσει κάπου η Αμερική. Αυτό φρενάρει σε ένα βαθμό την οικονομία ή την αφήνει ανεπηρέαστη όταν ανακοινώνεται αυτό το ηλικιώδες χρέος? Θα σου πω οικονομικά πάνω σε αυτό, θα μιλήσω με οικονομικούς όρους. Το χρέος που έχει η Αμερική, όπως γνωρίζετε, πληρώνεται με άειλο χρήμα και πληθωριστικό χρήμα. Οπότε το κόστος είναι μηδέν.
Επίσης θέλω να ξέρουν οι ακροατές σας το εξής, ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής αποτελείται από 13 μικρότερες τράπεζες. Κανένας δεν ξέρει το τι γίνεται εκεί πέρα. Δημιουργούν άειλο χρήμα. Είναι ιδιωτικές τράπεζες. Δεν τους ελέγχει κανείς. Οπότε έχουμε χρήμα να βγάλουν όσο θέλουν, να τυπώσουν. Μισό λεπτό. Αυτό το καταλαβαίνω, γιατί εμείς ας πούμε στην Ευρώπη δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και κανονικά δεν θα πρέπει να το κάνει καμία χώρα αυτό. Έτσι. Αλλά και όμως, η Αμερική το κάνει. Όμως, το δολάριο είναι ένα διεθνές νόμισμα. Τα περισσότερα transactions γίνονται σε δολάρια. Mm-hmm. Και είναι αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε. Στο τέλος, όλο το χρήμα, μας αρέσει ή όχι, μαζεύεται πάλι στην Αμερική. Επανέρχεται. Μα δυνάμωσε αυτό το δολάριο. Είναι το δολάριο ήταν αρκετά κάτω από το ευρώ και τώρα είναι μία ή άλλη. Ακριβώς. Και αυτό ήταν μια τεχνική οικονομική της Αμερικής. Εκμεταλλευόταν δηλαδή το χαμηλό δολάριο για να εξάγει σε όλο τον κόσμο τα προϊόντα της. Αυτό γίνεται. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή είναι αυτάρκης σε ενέργεια, το γύρισε διαφορετικά. Και όλοι τρέχουν, ας πούμε, για να πάρουν δολάρια. Ένα παιχνίδι είναι. Ένα οικονομικό παιχνίδι. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τι άλλο να πω. Την πραγματικότητα. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στην ομογένεια. Προκόβει η ομογένειά μας, κύριε Λιγκέρα. Η ομογένεια προκόβει σήμερα συγκεκριμένα ο φίλος μου ο Ιωάννης Κατσιματίδης από 3,7 δις έφτασε στα 4,1. Wow. Και ανακοινώθηκε από την Εθνικό Κύρικα. Πώς καλύπτονται 400 εκατομμύρια έτσι. Προσωπικά, ναι, μιλάμε για δις. Λοιπόν, προσωπικά μου αρέσει εμένα, μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι τρομερά επιτυχημένοι. Δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα μας, γιατί αυτή τη στιγμή έχω 2 μήνες εδώ πέρα και είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πάρα πολύ κόσμο, βλέπω ας πούμε μια διαφορετική νοοτροπία. Πρέπει να χαιρόμαστε με κάποιον που είναι επιτυχημένος, που διαπρέπει. Στην Αμερική υπάρχει και ένας καλός συναγωνισμός, δηλαδή βρίσκεστε στις μαζόξεις τώρα που άρχισαν ξανά μετά τον COVID. Και ο ένας λέει, α, είδες ο Κατσιματίδης πήγε από τα 3,7 δις στα 4,1. Και εγώ έκανα 100 εκατομμύρια δολάρια φέτος, λέει ο άλλος. Και πάει λέγοντας, υπάρχει ένας καλός συναγωνισμός που δυστυχώς δεν τον έχουμε στην Ελλάδα. Υπάρχει μια μυστικοπάθεια για αυτόν που προοδεύει, γιατί φοβάται την κακή ενέργεια, το κακό μάτι. Εννοείται. Μπορεί να πεταχτεί κανένα σκύλο. Μα υπάρχει φθόνος φοβερός. Αντί όπως λέτε να χαίρεται. Και κυρίως ο χορτασμένος να χαίρεται με την πρόοδο του χορτασμένου. Όντως. Πάντως αυτό που θέλω να πω, κύριε Πολύζο, είναι ο κύριος Κατσιματίδης, αν και δισεκατομμυριούχος, κάνει τρομερή διαφορά στη ζωή πολλών συνανθρώπων μας. Είναι αλληλέγγυος. Είναι αλληλέγγυος. Και αυτός και η γυναίκα του. Είναι αλληλέγγυος. Μα και εσείς. Είναι αλληλέγγυος. Εσείς είστε και στη γενέτειρά σας, είστε και εδώ, στη Λάρισα, στη Νίκαια συγκεκριμένα. Ακριβώς. Δεν είστε μόνο στην Αμερική. Ναι. Και νομίζω ναι, ακριβώς, ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα στους ομογενείς, στους προκομμένους ομογενείς, εκείνους που έχουν λύσει τα βιοποριστικά, γιατί δεν σημαίνει ότι όποιος Έλληνας μετακομίσει στην Αμερική προοδεύει. Έτσι. Τώρα λέμε για εσάς που έχετε ξεχωρίσει στο πέρασμα των δεκαετιών. Πώς θα πάτε με τον... Προσπαθούμε, το καταδύναμεν. 3 χρόνια ελπιδοφόρο στο τιμόνι της Αρχιεπισκοπής. Πώς είναι τα πράγματα για εκείνον? Τα πράγματα είχα τελευταία, πριν να έρθουμε στην Ελλάδα, είχα μια πολύ ωραία συζήτηση μαζί του στο γραφείο του, πάνω από μία ώρα, και το μόνο που ζήτησα ευθύς εξ αρχής, λέω μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά, όμορφα και χαλαρά, λέει ναι, πάμε. Και αρχίσαμε εκεί πέρα. Είναι πανέξυπνος άνθρωπος. Πανέξυπνος. Όσο για την κριτική που δέχτηκε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Που είχε πάει στα εγγένεια του τουρκικού σπιτιού εκεί στον ΟΗΕ. Ναι, γι' αυτό ναι, λέει το περιστατικό. Πέρα, ναι. Είχε έρθει, ας πούμε, και τα είπα. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος έχει υπηρετήσει στον τουρκικό στρατό για 2 χρόνια. Επίσης. Ως Τούρκος πολίτης. Είναι Τούρκος πολίτης. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν μας χαλάει αυτό, και εγώ είμαι Αμερικανός πολίτης, αλλά δεν λέει αυτό κάτι, έχω διπλή υπηκότητα. Εντάξει, είναι Τούρκος πολίτης, τα ελληνικά του τέλεια. Εντάξει. Τα αγγλικά του τέλεια.
τα δικά μαζεύεται ο κόσμος στις εκκλησίες. Εγώ δεν λέω για τις εκκλησίες όταν λειτουργεί Ανέλαβε. Ο Αμερικής Ελπιδοφόρος. Ναι, διόρθωσε τα οικονομικά της Αρχιεπισκοπής. Πάμε πολύ καλά. Από χρέος έχουμε τώρα surplus, έχουμε χρήματα δηλαδή. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? Μάλιστα. Τι άλλο να κάνει? Όλα τα οργανώνει σωστά. Και εγώ νομίζω ότι ειλικρινά, εγώ το βγάζω το καπέλο από ποια άποψη. Ένας άνθρωπος που έχει τα οικονομικά συμμαζεμένα θα πάει μπροστά όλη η Αρχιεπισκοπή, όλες οι εκκλησίες στην Αμερική. Ακριβώς. Και βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο, ανεβαίνουμε. Ευχαριστώ θερμά κύριε Λιγκέρα. Την Δευτέρα ανάμεσα στους ανθρώπους που συναντήσαμε στην Παναγία Σου Μελά είναι βεβαίως και ο Αμερικής Ελπιδοφόρος ή στο Επανειδήν. Να είστε καλά. Ναι. Ένα πράγμα θέλω μόνο να τελειώσουμε, κύριε Πουλίζο. Θέλω να πω για τους... θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση στον Καλά, στο Ξενία. Πολύ καλά, τώρα αυτά αφήστε τα. Αυτά είναι ιδιωτικά. Μην τα συζητάμε δημόσια. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας, κύριε Λιγκέρα. Γεια σας.